Γεια σου. Είμαι ο Βασίλη και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω πώ μπορεί να βάλει μια πρόσθετη γλώσσα πληκτρολόγηση στον υπολογιστή σου. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να γράψει εκτό από ελληνικά και αγγλικά που ήδη, υπάρχει, που ήδη υπάρχουν, ισπανικά, ή μπορεί να θέλει να γράψει ιταλικά ή υπάρχει, κάποια άλλη γλώσσα που μπορεί να έχει περίεργου χαρακτήρε. Μπορώ λοιπόν να κάνω αυτή την προσθήκη και είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Η διαδικασία έχει ω εξή. Ε, μπορώ να ανοίξω από εδώ πέρα το, το σημαίακι των windows και να πάω στο κουμπί των ρυθμίσεων που βρίσκεται εδώ πέρα να πάω στην ώρα και γλώσσα και από εδώ πέρα μπορώ να πάω στη γλώσσα επίση που είναι εδώ και να εντοπίσω τι προτιμόμενε γλώσσε από όπου μπορώ να κάνω προσθήκη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτό όλο μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Δηλαδή μπορώ να κλείσω το παράθυρο αυτό και απλώ αν γνωρίζω να πατήσω το κάνω αναζήτηση προσθήκη γλώσσα. Λέω λοιπόν, μου το βγάζει κιόλα εδώ πέρα, οπότε κατευθείαν μπορώ να πατήσω εδώ και θα με πάει κατευθείαν στο εδώ που χρειάζεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο γενικά ισχύει στα Windows και ε, στον πίνακα ελέγχου που έχουν όλε αυτέ τι ρυθμίσει: Ότι έχω τη δυνατότητα να κάνω μια αναζήτηση και αν ξέρω τι ψάχνω, αν το ψάξω σωστά γιατί τα Windows. Δεν φημίζονται στο ότι μπορούν να βρουν αυτό που θέλω ε, γράφοντα το όπω να είναι, πρέπει να το γράψω με τον τρόπο που πρέπει, θα μου βρει τη ρύθμιση αυτή και μπορώ να πάω κατευθείαν, αλλιώ μπορώ να ακολουθήσω τη διαδικασία που έδειξα προηγουμένω. Αφού λοιπόν φτάσω με οποιοδήποτε τρόπο εδώ πέρα, επίση να πω ότι αν αυτό το παράθυρο είναι μικρό, όπω είναι, είναι, δηλαδή σε αυτή εδώ δηλαδή τη μορφή, ίσω χρειάζεται να κυλήσω προ τα κάτω για να βρω τι ρυθμίσει. Οπότε, καλό είναι να το κάνω μια μεγιστοποίηση για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Εδώ λοιπόν μπορώ να κάνω προσθήκη γλώσσα. Οπότε, πατώντα την προσθήκη γλώσσα, μπορώ να επιλέξω ε, όποια γλώσσα με ενδιαφέρει. ή Θα μπορούσα να την πληκτρολογήσω εδώ πέρα, Ισπανικά ας πούμε. α πούμε. Τώρα δεν ξέρω βέβαια στα... να το βγάζει κιόλα εδώ πέρα, και μάλιστα υπάρχουν διάφορε επιλογέ για το ποια ε, είδη Ισπανικών μπορεί να θέλω. Θα λέω ε, Ισπανικά-Ισπανία α πούμε. Μπορώ να τα επιλέξω από εδώ πέρα, να πατήσω Επόμενο στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ τώρα με ρωτάει διάφορα πράγματα. Ναι, θέλω την εγκατάσταση του πακέτου. Ε, δεν θέλω να την κάνω ορισμό ω γλώσσα εμφάνιση. Αυτό εδώ πέρα θα έχει σαν αποτέλεσμα να ε, γενικότερα όλα τα Windows να εμφανίζονται στα Ισπανικά. Αυτό το έχω δείξει σε, σε άλλο βίντεο. Οπότε μπορούμε να το κάνουμε από εκεί μπορώ να ενεργοποιήσω απλά αυτήν εδώ τη ρύθμιση. Εδώ αυτό που θέλω είναι απλά να έχω τη δυνατότητα να γράψω σε αυτήν την, την γλώσσα. Α, σε το αυτό σημείο αυτό επίση να πω και το εξή, ότι αν τη αρέσει αυτό το βίντεο και θέλει να βλέπει κάθε εβδομάδα τα νέα βίντεο που ανεβάζω άλλα πράγματα. Τώρα είναι για Windows, μπορεί να είναι για Word, για Excel, για Access, PowerPoint ή για κινητά τηλέφωνα. Μπορεί να πατήσει το κουμπί εγγραφή που πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ πέρα κάτω δεξιά στην οθόνη σου και μετά πατά και το καμπανάκι που θα εμφανιστεί για να σου έρχεται η σχετική ειδοποίηση. Επίση, μπορεί να πατήσει το like αν σου άρεσε αυτό το βίντεο ή να το κοινοποιήσει στου φίλου σου. Ε, να δούμε λοιπόν παρακάτω εδώ πέρα ότι εντάξει τα υπόλοιπα τα θέλω ενεργοποιημένα, α, οπότε αυτό εδώ πέρα μην το ενεργοποιήσετε, γιατί δεν θέλω αυτή τη στιγμή να αλλάξει το περιβάλλον. Θα πατήσω εδώ την εγκατάσταση. Τώρα η εγκατάσταση ξεκινάει. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να διαρκέσει από μερικά δευτερόλεπτα έω να διαρκέσει και αρκετά λεπτά για να ολοκληρωθεί. Γιατί αυτό που θα κάνει είναι να μου κατεβάσει το πακέτο, όπω ονομάζεται, τη συγκεκριμένη γλώσσα και να το εγκαταστήσω ώστε να έχω πρόσβαση σε αυτό μέσα στο, στον υπολογιστή μου. Θα χρειαστεί να περιμένω εδώ πέρα λίγη. Ώρα. Παρότι εδώ πέρα η λήψη δεν έχει τελειώσει σε μένα και πιθανόν να αργήσει και σε εσά να γίνει αυτή η διαδικασία, όταν όσο βρίσκεται στην κατάσταση αυτή, έχω τη δυνατότητα να πάω εδώ πέρα και να δω ότι όντω τα ισπανικά έχουν προσθεθεί στο πληκτρολογιό μου και άρα έχω τη δυνατότητα να εναλλάσσομαι και στα ισπανικά πλέον. Για παράδειγμα, μπορώ να ανοίξω από εδώ πέρα α, το Word. Ή οποιαδήποτε εφαρμογή με την οποία α, γράφω κείμενο ή οτιδήποτε από αυτά. Και εδώ πέρα τώρα λοιπόν μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα πληκτρολόγηση στα ισπανικά και να γράψω κι εγώ ε, ό,τι θέλω. Α πούμε για παράδειγμα. Το, το, γράμμα N που είναι το, αυτό το N που εννοείται, αν, πατήσω τον τόνο εκεί που κανονικά είναι τα, στα ελληνικά είναι ο τόνος, βγαίνει, με, βγαίνει αυτό το, το, γράμμα, το N δηλαδή και όχι το N και υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω γιατί είμαι στα, στο ισπανικό πληκτρολόγιο. εδώ τώρα πρέ, πρέπει να προσέχω το εξή ότι ε, εδώ πέρα βλέπω ότι είμαι στα ισπανικά. Alt και Shift πήγα στα ελληνικά, μου το δείχνει εδώ πέρα κάτω. Alt και Shift πήγα στα, ελληνικά, στα αγγλικά, Alt και Shift στα ισπανικά. Δηλαδή τώρα το Alt Shift στην πραγματικότητα εναλλάσσει ανάμεσα στι τρει γλώσσες, οπότε θέλει μια προσοχή εκεί πέρα, ειδικά αν γράφω παντού σε ποια γλώσσα βρίσκομαι, μπορώ από εδώ πέρα να κάνω αυτή την αλλαγή μπορώ βέβαια να πάω και στις προτιμήσεις γλώσσας και υπάρχει η δυνατότητα από εδώ να κάνω κάποια διαχείριση, αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι κάπου από εδώ, αυτό εδώ πέρα. Τώρα δεν το θυμάμαι αυτή, αυτή τη στιγμή, ακριβώ δεν το έχω πρόχειρο, αλλά υπάρχει δυνατότητα να ορίσω συγκεκριμένου συνδυασμού με του οποίου ενεργοποιείται συγκεκριμένη γλώσσα. Οπότε, αν έχω πολλέ γλώσσε πληκτρολόγηση, έχω την δυνατότητα να πω ότι θέλω αυτή τη γλώσσα ή θέλω εκείνη τη γλώσσα να, να εφαρμοστεί. Το ζήτημα όμω είναι ότι πριν, εδώ θα τελειώσει βέβαια κάποια στιγμή η διαδικασία. Ε, έχω λοιπόν εδώ πέρα τη διαφορετική γλώσσα που με ενδιαφέρει και μπορώ να την χρησιμοποιήσω στην πληκτρολόγησή μου. Ε, αν και οποιαδήποτε στιγμή θέλω, μπορώ να επιλέξω τη μια γλώσσα, είτε αυτή είτε οποιαδήποτε άλλη, και να πατήσω την κατάργηση εδώ. Οπότε στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο καταργείται η συγκεκριμένη γλώσσα και παραμένω με αυτέ που έχω εδώ πέρα. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι ο τρόπο που το έδειξα όλο αυτό έχει να κάνει με το να προσθέσω τη γλώσσα πληκτρολόγηση. Και κατά βάση τώρα αυτό που κατεβάζει τόση ώρα και κρατάει περισσότερη ώρα είναι για, την, για να μου κατεβάσει το πακέτο για την γλώσσα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα Windows. Οπότε αν πάω να ενεργοποιήσω τη σχετική επιλογή που μπορώ να το κάνω και εκ των υστέρων, να μπορώ να αλλάξει και όλο το περιβάλλον των Windows να, έχει, να είναι στη συγκεκριμένη γλώσσα. Αλλά αυτό ε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία στην προκειμένη περίπτωση, γιατί εδώ απλώ ήθελα να προσθέσουμε μια καινούργια γλώσσα και τίποτα περισσότερο. Σε αυτό το σημείο το βίντεο έφτασε στο τέλο σου. Αν σου άρεσε, πατά το like και κοινοποίησε το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίση, μπορεί να γράψει ένα σχόλιο και να μου προτείνει τι άλλο θα ήθελε να δει τι επόμενε εβδομάδε. Και, παιτήσ, και μην ξεχάσει να πατήσει και το κουμπί για την εγγραφή σου στο κανάλι που είναι φυσικά εντελώ δωρεάν. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησε αυτό το βίντεο.